συνδέσμου επιχειρήσεων επιβατικού ναυτιλίας που προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος των αυτεργατικών σωματείων ενάντια στην απόφασή τους για 24-ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 10 Ιούνιου. Η πρόθεσή τους να βγάλουν αυτήν την απεργία παράνομη είναι τροχιοδεκτική βολή για το τι θα επεκολουθήσει το επόμενο διάστημα σε όλους τους κλάδους. Αυτό που αναδείξαμε και με στοιχεία ότι αύριο δεν απεργούν μόνο οι ναυτεργάτες που θα απεργήσουν ανεξάρτητα της απόφασης της οποίας πάρει το δικαστήριο. Ναι! Η τρομοκρατία δεν θα απεράσει τον εκατομή πάλι θα μιλήσει. Τις τρομοκρατικές και εκβιαστικές μεθοδεύσεις των εφοπλιστών θα τις ανατρέψουμε στην πράξη στους καταπέλτες των πλοίων. Αποδείξαμε με στοιχεία τα σαθρά επιχειρήματά τους ότι αύριο απεργεί όλη η Ελλάδα και απεργεί στο γεγονός και απαιτεί όλη η εργατική τάξη, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, να μην τολμήσει να καταθέσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο τερατούργημα που θέλει να μας καταργήσει το οκτάωρο, θέλει να μας βάλει τα φόπλακα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κάτω τα χέρια από την απεργία, δεν θα περάσει η τρομοκρατία. Με στοιχεία αποδείξαμε ότι δεν μπορούν τα ναυτεργατικά σωματεία να προσδιορίσουν προσωπικό ασφαλείας. Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων, οι εφοπλιστές, αγκιστρωμένοι στον αντεργατικό νόμο των 330 του 1976, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι από το 1980 υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση για την Ασφαλή Διαχείριση Πλοίων που καθορίζει συγκεκριμένα τους υπεύθυνους για την ασφάλεια των πλοίων. Και όσον αφορά ακόμα και για το γεγονός που επικαλέστηκε ότι τα νησιά θα μείνουν χωρίς επιβάτες και χωρίς τρόφιμα, είναι γελίο, γιατί η απεργία είναι 24 ώρη. Βέβαια δεν θα σταματήσουμε και τους το λέμε από τώρα, αύριο στις 10 του Ιούνιου τις απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί τα ίδια τα προβλήματα είναι μπροστά μας, η ίδια η ανάγκη των εργαζομένων όχι μόνο να υπερασπίσουν τα εναπομείνατα δικαιώματά τους, αλλά και να διεκδικήσουν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κάτω τα χέρια από το οκτάωρο, δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Ενάντια σε αυτή την πολιτική των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων που οικοδομούν σε κάθε χώρο δουλειάς εργασιακά κάτεργα και θέλουν εργάτες χωρίς δικαιώματα. Σε αυτές τις ανατροπές του αιώνα τους το ξεκαθαρίζουμε. Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Όλοι αύριο από τις 5.30 ώρα στην απεργιακή συγκέντρωση που καλούν τα ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι του Πειραιά να υπερασπίσουμε στους καταπέλτες των πλοίων την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουμε προκηρύξει. Κάτω τα χέρια από το οκτάωρο, δεν είναι για παζά.